Κύριε Παπάζογλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Πώς σας φαίνεται, τι εντύπωση και σε ποια εκτίμηση σας οδηγούν οι μέχρι τώρα επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για την κυβέρνησή του, αλλά και η ατζέντα που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μέσα από αυτές τις επιλογές? Κοιτάξτε, μας έχει συνηθίσει να εντυπωσιάζει με τις επιλογές του. Απλώς πλέον είμαστε σε άλλης κλίμακας επιλογές, δηλαδή ο πλουσιότερος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στον κόσμο να αναλαμβάνει κυβερνητική θέση για κάτι στο οποίο δεν ειδικεύεται στην πραγματικότητα. Έτσι, γιατί μπορεί ο Μάσκ να είναι εξαιρετικά επιτυχημένος σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας, να είναι το απόλυτο success story της τελευταίας δεκαετίας, αλλά δεν έχει καμία προηγούμενη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κρατικού τομέα. Και μου άρεσε πάρα πολύ που παρουσιάσατε τα αναλυτικά στοιχεία και για τις δημόσιες δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συγκριτική επισκόπηση με τις δαπάνες άλλων κρατών ως προς το ΑΕΠ. Θέλω να σας πω ότι όσο ικανός και αν είναι ένας μάνατζερ στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο δημόσιος τομέας έχει μια αποστολή πολύ διαφορετική. Πέρα από το ζήτημα της κερδοφορίας, ο δημόσιος τομέας έρχεται να καλύψει δαπάνες ανελαστικές, να παρέχει υπηρεσίες και δημόσια αγαθά, τα οποία δεν είναι πάντοτε μετρήσιμα, αλλά πρέπει να παράγονται γιατί, να παρέχονται στους πολίτες, γιατί ακριβώς είναι δημόσια αγαθά και δεν θα εξηγήσουμε πάντα. Η αποστολή του μάνατζερ του ιδιωτικού τομέα είναι να διασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη για τους μετόχους του κρατικού τομέα, ακόμα και στον απόλυτο καπιταλισμό, είναι να διασφαλίζει να προωθεί τουλάχιστον την συλλογική ευημερία. Έτσι δεν είναι? Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Έτσι είναι. Ξέρετε, θα ήθελα να δω εάν τυχόν αυτές οι δαπάνες οδηγήσουν σε κακής ποιότητας υπηρεσίες προς χαμηλότερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα που ήταν οι ψηφοφόροι του Τραμπ. Θα ήθελα να δω τελικά ποια θα είναι τελικά μετά η αξιολόγηση. Φταίει άραγε ο Μάσκ, φταίει ο Τραμπ, φταίει ένας κακός υπολογισμός? Ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά επέλεξαν τον Τραμπ προέρχονται πάρα πολύ και από τα χαμηλότερα στρώματα και οι οποίοι έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη τέτοιου τύπου δαπάνες κοινωνικής προστασίας, ευημερίας ανάπτυξης, στα πολύ μικρά ζητήματα τα οποία μπορεί να μην τα βλέπει ο ίδιος ο Μάσκ και δεν νομίζω ότι έχει και κάποιο λόγο να τα βλέπει, τα οποία όμως είναι εξόχως σημαντικά. Και ξέρετε, το κακό είναι ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται μία στερεοτυπική παραδοχή ότι γενικά το κράτος είναι πάρα πολύ ακριβό, δαπανηρό, δεν υπάρχει λόγος να παρέχει τόσες πολλές υπηρεσίες και νομίζω ότι αυτό είναι μία εσφαλμένη παραδοχή την οποία καλώς κακώς θα τη βρει μπροστά του. Κύριε Παπάζογλου, όμως αυτή η ατζέντα, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, δεν ήταν κρυφή. Ούτε ο Τραμπ είχε κρύψει τα όσα πίστευε και τα όσα σκοπεύει να κάνει, ούτε ο Μάσκ το μοντέλο που έχει στο μυαλό του, ένα μοντέλο που ουσιαστικά είναι η μεταφορά της λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα στο κράτος. Άρα πώς έπεισαν την εργατική τάξη της Αμερικής ότι αυτό το μοντέλο είναι υπέρ της? Κοιτάξτε, το μεγάλο, αν θέλετε, πλεονέκτημα του Τραμπ είναι ότι ανέδειξε τον εαυτό του ως τον καλύτερο διαχειριστή κράτους, οικονομίας, ζητημάτων ασφαλείας κτλ. Βλέπετε ότι η ετοιμότητά του να παρουσιάσει προτάσεις, ιδέες, νομίζω ότι ήταν υπέρτερη έναντι της υποψηφιότητας Χάρης, από όλες τις απόψεις. Η Χάρης ήταν μια εξαιρετικά συμπαθητική φιγούρα, με πάρα πολύ μεγάλο κύρος, αδιαφεσβήτητα. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αυτό το μανατζερίστικο, θα λέγαμε, δηλαδή μπορεί να δώσει άμεσες λύσεις, ακόμα και αν αυτές δεν είναι οι σωστές. Νομίζω ότι αυτό που ανησυχεί ειδικά τον μέσο και χαμηλότερο οικονομικά Αμερικανό είναι ότι απειλείται από την παγκόσμια οικονομία, από το γεγονός ότι θα μεταφερθούν, ήδη μεταφέρεται μεγάλο μέρος της βιομηχανικής παραγωγής εκτός Αμερικής. Και ξέρετε, όταν δεν υπάρχει και ένα σοβαρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, μοιραία η εξελίξη στην οικονομία, στην ιδιωτική οικονομία, είναι αυτές που περιμένει κάποιος για να διασωθεί. Θεωρείτε ότι αυτό το μοντέλο της κυβέρνησης των δισεκατομμυριούχων που αναλαμβάνουν να σώσουν, να λύσουν τα προβλήματα των φτωχών μπορεί να δημιουργήσει και ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο, να περάσει και στην Ευρώπη, ας πούμε, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, η Ευρώπη ευτυχώς για εμάς έχει και πλουραλισμό ιδεολογιών και αντιστάσεις στη διάκριση, στην είσοδο ουσιαστικά αυτών οι οποίοι είναι οι ισχυροί του χρήματος στην πολιτική. Είχαμε βεβαίως την περίπτωση Μπερλουσκόνη, δοκιμάστηκε και αυτή και κατά τα λοιπά δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο σε άλλα πολιτικά συστήματα. Άρα από εκεί και πέρα όμως θα σας πω,
Εάν τυχόν ο Μάσκ, έτσι, κατά τη θητεία του τώρα στο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, έρθει με κάποιες ιδέες οι οποίες δοκιμαστούν και δείξουν κάποιο δρόμο στην επιτυχία, δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να παραγνωριστεί, έτσι. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι. Η είσοδος της ψηφιακής τεχνολογίας στις υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή αυτό που λέμε ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, είναι σαφές ότι προέρχεται από τον χώρο της οικονομίας. Έτσι. Εκεί δοκιμάστηκαν αυτές τις τεχνολογίες. Και ακολούθως ενσωματώθηκαν στη λειτουργία της διοίκησης με πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα θέλω να πω ότι εάν προκύψει κάτι θετικό, βεβαίως μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στην Ευρώπη. Αυτό που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε είναι διάφοροι φιλάνθρωποι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι θα κατέλθουν έτσι στην πολιτική διαδικασία, θα αναλάβουν υπουργικές θέσεις και με κάποιο τρόπο θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν, υποτίθεται, τα κατώτερα στρώματα. Ξέρετε, το κακό και με τον Μάσκ και με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται να εμπλακούν είναι ότι δεν λογοδοτούν απευθείας, δεν είναι εκλεγμένοι, δεν έχουν αυτό το στοιχείο της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης. Ενδεχομένως να έχουν καλές προθέσεις, καλά κίνητρα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Παπάζογλου, να δούμε την Ευρώπη η οποία πιέζεται από πολλές πλευρές λόγω της εκλογής Τραμπ, να τη δούμε να πιέζεται και σε ζητήματα που είναι θεμελιώδη, όπως είναι η οργάνωση και οι παροχές του κράτους, του κοινωνικού κράτους στα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί βλέπουμε ότι οι σχετικές δαπάνες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με τη Γαλλία πρώτη από αυτές, είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι οι αντίστοιχες δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πράγμα το οποίο όμως είναι θεμελιώδη και συνδεδεμένα με την ιστορία των ευρωπαϊκών κρατών. Κοιτάξτε, το κράτος πρόνοια στη μεταπολεμική Ευρώπη έχει ισχυρά θεμέλια. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και υπάρχει ανεξάρτητα μάλιστα και από τις παραταξιακές καταβολές κάθε κυβέρνησης. Σκεφτείτε ότι στον χώρο της κεντροδεξιάς, για παράδειγμα, η Χριστιανοδημοκρατία στη Γερμανία έχει ουσιαστικά ενσωματώσει πλήρως τα κυβερνητικά της προγράμματα την κοινωνική προστασία. Νομίζω ότι η πίεση αυτή θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί στην Ευρώπη έχουμε ζητήματα και με τη φτώχεια και με ζητήματα κοινωνικής προστασίας, και αυτό τροφοδοτεί, βλέπετε, και την αντισυστημική ψήφο σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Κατά συνέπεια, έχουμε όμως τα εξής προβλήματα, ότι δείτε, η Γαλλία που αναφέρατε έχει ήδη πολύ υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα. Κατά συνέπεια, εκεί η περικοπή δημοσίων δαπανών ενδεχομένως να αγγίξει κάποιες κοινωνικές δαπάνες ή να οδηγήσει στην αναθεώρησή τους. Στη Γερμανία βλέπετε ότι έχουμε μια κομβική σημασία, έτσι, πρόωρη πτώση της κυβέρνησης, και θα χρειαστεί αρκετούς μήνες, ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών, για να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση. Και εκεί βλέπετε ότι έχουμε τα δεδομένα της ύφεσης, ήδη μετράει 2 με 3 χρόνια, και επίσης το νέο κόστος, το υψηλό κόστος για δαπάνες ασφάλειας που έχει η Γερμανία και δεν το είχε μέχρι πρότινος. Κατά συνέπεια θα συμπιεστούν. Συμμερίζεστε την αισιόδοξη άποψη που εκφράζουν κάποιοι αναλυτές στην Ευρώπη, ότι μπορεί η εκλογή Τραμπ να λειτουργήσει ως ένα σημείο καμπής, σημείο αφύπνισης για την Ευρώπη, κυρίως ό,τι αφορά την βαθύτερη ολοκλήρωση και σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας? Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως τα τελευταία 15 χρόνια σταδιακά η Αμερική αποσυνδέεται, αν θέλετε, από την απόλυτη, έτσι, σχέση που είχε με τον ευρωπαϊκό χώρο, και θα πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι τα δικά μας προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε εμείς και μόνο εμείς. Ζητήματα ασφαλείας, ζητήματα κλιματικής αλλαγής, βλέπετε πως σίγουρα θα αποστασιοποιηθεί η Αμερική από όλα αυτά, τη Συμφωνία των Παρισίων κτλ. Αλλά βεβαίως και ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης. Η συμπίεση που θα δεχτούμε αν επιβληθούν εκ νέου δασμοί και εις βάρος της Κίνας αλλά και εις βάρος των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος για όλους εμάς. Επίσης, τα ζητήματα ασφαλείας, ούτως ή άλλως, βλέπετε ότι όλοι προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα χωρίς την απόλυτη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέτε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εκλογή Τραμπ θα λειτουργήσει σαν καταλύτης εξελίξεων για την Ευρώπη, αλλά αναρωτιέμαι αν θα προηγηθεί αυτή τη εξέλιξη μια μακρά περίοδος πόνου για τους Ευρωπαίους πολίτες. Λέγαμε πριν στην αρχή της εκπομπής ότι ο πρόεδρος της Bundesbank εκτιμά ότι η πολιτική δασμών θα μειώσει κατά 1% το ΑΕΠ της Ευρώπης. Επίσης, ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας, ο οποίος μιλά για νέα πληθωριστική κρίση, αν εφαρμοστεί η ατζέντα Τραμπ.
τα δεδομένα δεν είναι βίωνα και γι' αυτό και η έκθεση Draghi αποτελεί έναν καταλύτη να ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα και να δράσουμε από κοινού. Εγώ θέλω επίσης στις σωστές παρατηρήσεις σας να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αδύναμες σχετικά κυβερνητικές ηγεσίες. Αναφέραμε την Γερμανία. Στη Γαλλία η δεύτερη θητεία Μακρόν δεν είναι τόσο ισχυρή όσο την πρώτη φορά. Και βεβαίως και σε πολλά άλλα πολιτικά συστήματα διαπιστώνουμε κάτι αντίστοιχο. Θέλω να πω δηλαδή ότι και οι προϋποθέσεις για μια σοβαρή και εκβάθρον μεταρρύθμιση της Ευρώπης σε κάθε επίπεδο δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι και σε επίπεδο κοινής γνώμης της Ευρώπης πρέπει αυτό να γίνει περισσότερο αντιληπτό. Ξέρετε, είμαστε λίγο καλομαθημένοι, αν μπορώ να το πω πολύ απλά, στην Ευρώπη. Θεωρούσαμε ότι ορισμένα πράγματα είναι στον αυτόματο πιλότο, ενώ δεν είναι. Όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, δηλαδή ότι ξαφνικά βιώνουν Ευρωπαίοι όπως οι Γερμανοί, για παράδειγμα, έτσι, ότι δεν αναπτύσσεται η οικονομία τους όπως είχαν συνηθίσει ή μπορεί να μειωθεί η αγοραστική τους δύναμη, τα επίπεδα ευημερίας, νομίζω ότι θα τους υποχρεώσει εκ των πραγμάτων έτσι, να καταλάβουν ότι σε μια τέτοια δύσκολη συνθήκη οι αποφάσεις πρέπει να είναι και πολύ δυναμικές, έτσι, και να μην έχουμε αυτές τις βεβαιότητες που είχαμε στο παρελθόν. Γιατί ανά δεκαετία βλέπετε ότι αλλάζει ο κόσμος δραματικά και ενδεχομένως σε μια δεκαετία από σήμερα να βιώσουμε μια υποχώρηση, έτσι, αυτού που λέμε ποιότητα ζωής στην Ευρώπη. Μάλιστα. Κύριε Παπάζογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.